Γεια σας φίλες, γεια σας φίλοι. Λοιπόν, φανταστείτε, το απεύχομαι φυσικά, αλλά φανταστείτε να είστε σε μια ξένη χώρα και ξαφνικά ένας δικός σας άνθρωπος να πεθαίνει. Και εσείς μέσα στο σοκ να πρέπει να διαχειριστείτε και το τι είστε μακριά, το τι, από τι πήγε ο άνθρωπος, πώς έγινε αυτό, δεν το πιστεύω, όλα τα συναισθήματα των πρώτων στιγμών. Και μία ώρα μετά, πραγματικά μία ώρα μετά, δημοσιογράφοι από το μέρος που είναι ο δικός σας άνθρωπος νεκρός, και εσείς δεν είστε εκεί, επαναλαμβάνω, να αρχίσουν από την πρώτη ώρα να γράφουν ότι θα πιω όλο το μπουκάλι. Αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα που έστειλε. Να πάνε έξω από το σπίτι του που ο άνθρωπος μέσα είναι νεκρός και να τραβάνε φωτογραφίες και βίντεο από τους συμπαίκτες του, τους συναδέλφους του, τους φίλους του, με τα ασθενοφόρα, με τα αστυνομικά που είναι εκείνη τη στιγμή εκεί. Και σαν να μην φτάνει αυτό, μετά από λίγες ώρες να σηκώνουν ντρόουν για να δείχνουν την πισίνα, να γράφουν πόσο κοστίζει το σπίτι, από τι ξύλο είναι το deck εκεί γύρω-γύρω της πισίνας, να έχουν πλάνα μέσα από το σπίτι, να λένε ότι είναι πολλά τα ποτήρια που βρέθηκαν εκεί δίπλα από το μπουκάλι, να υπονοούν ότι μαζί του ήταν και άλλοι άνθρωποι, να βρίσκουν βίντεο για να δημοσιεύουν τη στιγμή που ασθενοφόρο πηγαίνει εκεί. Πώς εσείς θα νιώθατε? Δεν θα νιώθατε? Νιώθατε διπλά σοκαρισμένοι. Μία φορά σοκαρισμένοι από το θάνατο του δικού σας ανθρώπου και μία φορά σοκαρισμένοι με αυτά που βλέπετε, που σας στέλνουν να δημοσιεύονται για την απώλεια του δικού σας ανθρώπου. Και μάλιστα σε μία γλώσσα που δεν την καταλαβαίνετε. Μπορεί να δείτε μόνο τις εικόνες. Είναι τρομακτικό αυτό που σας λέω. Και έτσι ακριβώς ένιωσε και η οικογένεια του George Baltoc. Φανταστείτε το σοκ της οικογένειας, η οποία βρίσκεται στην Αγγλία, να διαβάζει και να ακούει σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνει, να γράφονται όλα αυτά τα πράγματα, να δείχνουν όλα αυτά τα πλάνα για την απώλεια του ανθρώπου τους, η οποία δεν είχε κλείσει καν 15 ώρες. Μιλάμε για αδιανόητη ξεφτύλα και αυτό το επεσήμανε η οικογένεια, γιατί έβγαλε σήμερα μία ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου της στην Ελλάδα που λέει πραγματικά αυτό το πράγμα. Την ξεφτύλα, την ντροπή και πάνω απ' όλα το πόσο τρομακτικό είναι αυτό που βίωσε από την ελληνική δημοσιογραφία. Αλλά το γεγονός ότι η οικογένεια του George Baltoc έχει ζητήσει από την πρώτη στιγμή να γίνει σεβαστό το πένθος που βιώνει, δεδομένης και της ύπαρξης ενός παιδιού, η επιθυμία της αυτή δεν έχει βρει ανταπόκριση στη χώρα μας. Η διαρροή ανακριβών ειδήσεων που αφορούν τα αίτια θανάτου τη στιγμή που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές, η λήψη χωρίς τη συνένεση φωτογραφιών από την οικία του εκλειπώντος, η κάθε είδους παραφιλολογία που παρουσιάζεται σε καθημερινή βάση από τον έγγραφο τύπο και τα ραδιοτηλεπτικά μέσα, σε σχέση με τον εκλειπώντα, προκαλούν μεγαλύτερη ένταση στην ήδη βεβαρημένη συναισθηματική κατάσταση των οικείων του. Η οικογένεια παρακαλεί για άλλη μία φορά τους δημοσιογράφους να σεβαστούν το νομοθετικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιωτικότητας τόσο του εκλειπώντος όσο και της οικογένειάς του και να τηρήσουν τη βασική αρχή του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Το τελευταίο ήταν το πιο αστείο. Να τηρήσουν τη βασική αρχή του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Να σας πω κάτι. Πόσες φορές πρέπει να ξεφτυλιστεί το δημοσιογραφικό σύστημα για να καταλάβουν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει? Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο είναι πάνω κάτω το ίδιο. Πάνω κάτω το ίδιο σκέφτονται, πάνω κάτω το ίδιο φέρονται. Το μόνο που τους διαφοροποιεί ανάλογα τη χώρα είναι οι κανόνες, οι νόμοι, η κοινωνική κατακραυγή και το πρόστιμο, ο φόβος ενός προστίμου. Δηλαδή και στην Αγγλία και στην Αμερική, απόπατος είναι η δημοσιογραφία. Με τη διαφορά ότι εκεί έχεις μία φορά το δικαίωμα να κάνεις κάτι τόσο τραγικό, όπως στην περίπτωση του Baltoc, και αν το κάνεις δεύτερη φορά, είτε σε κατατάσσουν πλέον σε μια κατηγορία δημοσιογράφων η οποία είναι κίτρινη και δεν σου δίνει κανείς μα κανείς σημασία, είτε χάνεις τη δουλειά σου. Δηλαδή και εκεί υπάρχουν δημοσιογράφοι που φέρονται έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που φέρονται έτσι. Αλλά έχουν το φόβο. Έχουν το φόβο, είπαμε, και της κοινωνικής καταγραφής και του προστίμου και τους να τους κατατάξουν κάπου που να μην τους δίνει κανείς μα κανείς σημασία πια και μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν. Η διαφορά είναι ότι εδώ μπορεί ο καθένας να πει ό,τι θέλει, όσες φορές θέλει, να ζητήσει όσες φορές συγγνώμη θέλει ή τύπου συγγνώμη θέλει και να συνεχίσει τη ζωή του κανονικά και το δημοσιογραφικό του λειτουργήμα. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στη δημοσιογραφία, αυτό που σας είπα τώρα για τις ξένες χώρες. Για τις πολιτισμένες ξένες χώρες, γιατί εδώ είναι βαλκανίλα από πάνω μέχρι κάτω. Ισχύει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Της κοινωνικής ζωής, της προσωπικής ζωής, της επαγγελματικής ζωής. Όλοι θέλουν να κάνουν λαμογές, να κάνουν αυτό, να κάνουν λίγο παραπάνω, να φερθούν έτσι. Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό. Απλά εκεί υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανόνες, υπάρχει κοινωνική κατακραυγή, υπάρχουν πρόστιμα και κάπως κρατιούνται. Εδώ που δεν υπάρχει τίποτα και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και όταν βρεθεί αντιμέτωπος είτε με τη δικαιοσύνη, είτε με τον κοινωνικό περίγυρο, είτε να βρεθεί υπόλογος επαγγελματικά,
ξεμπερδεύει με μια συγγνώμη, ξεμπερδεύει με ένα. Εντάξει, δεν θα το ξανακάνω. Ξεμπερδεύει με ένα προστηματάκι που αν το δώσει, θα δούμε πότε και αν, θα δούμε πότε και αν θα γίνει το δικαστήριο. Καταλάβατε. Νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά μας από τα πολιτισμένα κοινωνικά κράτη σε σχέση με το Βαλκάνιο εδώ πέρα του πράγματος και φάνηκε μάλιστα και στην περίπτωση Μπάλτων. Γιατί αν φοβόντουσαν, αν είχαν το φόβο είτε της κοινωνικής κατακραυγής, είτε της επαγγελματικής απομόνωσης, είτε του νόμου, δεν θα τα κάνανε αυτά. Τώρα βρήκαν, τα κάνανε και γίναμε ρεζίλοι στην οικογένεια του Κλειπώντος. Για ακόμα μια φορά, γιατί δεν είπαμε, δεν σταματάει αυτό. Ζήτησαν συγγνώμη, δεν ζήτησαν. Και το φοβερό ποιο είναι, ότι μόνο ο Λιάγκας ζήτησε συγγνώμη.